Ο υπουργός της χώρας, ο οποίος έχει αναγγείλει το κλείσιμο των ηγετικών μονάδων του 2028. Εμείς είμαστε εδώ να διαμαρτυρηθούμε. Όμως δεν βλέπουμε κανένα να μας συμπαρίσταται. Και κοιτάξτε τι εννοώ κανένα. Προφανώς και τα προεδρία των συλλόγων όλων έχουν βγάλει δελτία τύπου, όμως τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, όλοι είναι όπως πρέπει να είναι και στη διαμαρτυρία δεν ήταν κανείς. Για την δική τους την διαδικασία οι μαγαζάτορες προχθές κλείσαν 24 ώρες τα καταστήματά τους. Σήμερα 2 ώρες δεν αξίζονται να κλείσουμε και να είμαστε μαζί. Για να δώσουμε και ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό και σε αυτούς που σχεδίασαν τα μέτρα. Εκεί ήμασταν 200 συνδικαλιστές και εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Αυτοί ήμασταν. 300. Οι πολίτες δεν ήρθαν στη διαμαρτυρία σήμερα. Γι' αυτό είναι κάτι που θέλω να το πω εδώ στην κεντρική πλευρά της Κοζάνης. Εγώ θέλω να κατακύρω Καταλούνιο. Η διαμαρτυρία που συνεχίζεται στην πλατεία της Κοζάνης, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που σας θύμωσε περισσότερο. Αυτό που με θύμωσε περισσότερο πρωτίστως έχει να κάνει με την απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει να διαμαρτυρηθούμε στα 20 χρόνια και που ασχολούμαι τα συνδικάτα και με τα κοινά γενικότερα. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια φασιστική συμπεριφορά. Πάντα διαμαρτυρόμασταν, πάντα είχαμε την αστυνομία απέναντί μας, αλλά αυτό που έγινε σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Δεν μας άφησε να πλησιάσουμε ούτε 5 χιλιόμετρα. Ας βγάζαμε μια απόφαση να φύγουμε από τον νομό, μια και έρχεται ο Πρωθυπουργός. Όσον αφορά για την κινητοποίηση, έχουμε ενημερώσει τους πάντες, περιμέναμε σήμερα θα είναι μια κοσμοσυρωή, γιατί όλοι φωνάζουν, όλοι διαμαρτύρονται ότι κλείνει η περιοχή, ο κόσμος φεύγει, κλείνουν τα εργοστάσια, ενημερώθηκαν όλοι, βγάλαν δελτία τύπου, αλλά δυστυχώς ο κόσμος ήταν απόν. Εγώ πραγματικά λέω την άποψή μου ότι σήμερα περίμενα ήταν περισσότεροι από 2 και 3 χιλιάδες λαού να διαμαρτυρηθούν και κυρίως δεν ήταν αυτοί που πραγματικά θα δειχτούν. Αυτό είναι ένα μήνυμα, θα μας έδινε δύναμη αν πραγματικά ήταν να συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν τελείωνε σήμερα ο αγώνας, αλλά όταν βλέπεις μόνο τους εργαζόμενους κυρίως επιχείρησης απογοητεύει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε και το επόμενο διάστημα θα κάνουμε δράσεις, γιατί για μας δεν τελείωσε τίποτα, τώρα ξεκινάει ο αγώνας. Συνεχίζουμε την διαμαρτυρία μας, διότι εκεί που ήμασταν δεν μας αφήσανε και καταγγέλνουμε και τη ρήψη των δακρυγόνων, διότι πήγαμε πολύ ειρηνικά να διαμαρτυρηθούμε για το κλείσιμο των ηγεντικών μονάδων. Δεν μας αφήσαν, δεχτήκαμε και την ρήψη των δακρυγόνων. Αυτό βέβαια το καταγγέλουμε. Περιμέναμε να είναι περισσότερος κόσμος και όχι μόνο αυτά τα λίγα άτομα και κυρίως από από τη ΔΕΗ και κάποιους άλλους πολίτες. Έπρεπε λοιπόν να είναι περισσότερα τα άτομα, διότι πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα, πρέπει να περνούσαμε μάλλον ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό ότι η περιοχή μας, η Δυτική Μακεδονία, πρέπει να μείνει ζωντανή. Δεν πρέπει να κλείσουν ηλικίες μονάδες, αυτό πρέπει να το πάρουν, να το καταλάβουν οι κυβερνώντες και να συνεχίσουν την παραπάνω την περαιτέρω λειτουργία τους.